σας πάω σε ένα θέμα που μας προκύπτει εδώ. Από τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν. Γιατί εκλογές έχουν μπροστά τους οι επιχειρηματίες για την ανάδειξη του νέου πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου στη βιομηχανική περιοχή, με μία κυρία να διεκδικεί για πρώτη φορά την ψήφο των επιχειρηματιών, την κυρία Ζηνοβία Τσαντρίζου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Μια χαρά. Το σύντομα για τις εκλογές είναι σήμερα, 13 του μηνός, στις 3.30, στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου, τα δύο ωράκια. Και περιμένουμε την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή, όχι μόνο των ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις, αλλά και αυτών που νοικιάζουν, αρκεί το άφημί τους να έχει έδρα τη βιομηχανική περιοχή. Mm-hmm. Κυρία, για πρώτη φορά, γυναίκα, για πρώτη φορά στην εκλογική αυτή κούρσα, τι σας έκανε να το αποφασίσετε? Η υποψηφιότητά μου έχει κύριο σκοπό να βοηθήσω στην κέρια επικοινωνία του μηνύματος της σημασίας της επιχειρηματικής κοινότητας της βιομηχανικής περιοχής, τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, αλλά και να αναδείξουμε και τα επιτεύγματα που έχουν πετύχει. Ξέρω ότι υπάρχουν όπλα της εξωστρέφειας του συνδέσμου. Βασίζομαι στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών που ήδη διακατέχει το σύνδεσμο και με αυτή τη δυναμική μπορούμε να αναπτύξουμε μια δική μας μαζική συμμετοχή και ψήφο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο δυνατή φωνή του επιχειρηματία στη βιομηχανική περιοχή, ανεξαρτήτου αν είναι γυναίκα, ανεξαρτήτου αν είναι άντρας. Να τονώσουμε το επιχειρήν. Και όχι μόνο το ανδρικό επιχειρήν ή το γυναικείο επιχειρήν. Και με δεδομένο ότι γνωρίζετε καλά τι σημαίνει η επιχειρήν, τόσο από την ενασχόλησή σας και τον πρώτερο επαγγελματικό σας αβίο μέχρι σήμερα και αυτά τα οποία ακολουθείτε, κυρία Τσαντρίδου, έτσι? Ναι, τολμώ να πω ότι διακατέχω λιγάκι τον χώρο του, τόσο του τραπεζικού κλάδου 20 χρόνια με την προϋπηρεσία μου ως αναλύτρια μεγάλων επιχειρήσεων, με αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων. Άρα έχετε την εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών μεγάλων επιχειρήσεων. Ακριβώς. Αρκετούς επιχειρηματίες που τους είχα φογκρεστεί για 20 χρόνια στην Κρήτη, γνωρίζοντας τα προβλήματα. Και πλέον ως επέκταση της δικιάς μας εταιρείας με το σύζυγό μου, τη Super Creta Gas, πρατήρια υγρών καυσίμων στη βιομηχανική περιοχή, νιώθω την υποχρέωση αλλά και την δύναμη να εισχωρήσω στον κλάδο του συνδέσμου προκειμένου να υπάρχει μια περαιτέρω συνεισφορά και από τη δικιά μου τη μεριά. Και καλά το κάνετε. Είτε μεγάλη. Και καλά το κάνετε. Να σας πω, εγώ είπα μια γυναίκα για πρώτη φορά, αλλά είπατε πάρα πολύ σωστά ότι τι σημαίνει να είσαι άντρας επιχειρηματίας, τι να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας, όταν μπορείς να προσφέρεις και προσφέρεις για το καλό του τόπου, για το καλό της τοπικής οικονομίας. Και μάλιστα αναφερθήκατε σε εκείνη τη μαγική λέξη που λέει και περαιτέρω εξωστρέφεια για επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αυτή την ώρα να δώσουν, στέκονται στα πόδια τους. Γιατί μην ξεχνάμε και την κρίση που περάσαμε και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά, όπως επίσης και αυτή την πανδημία η οποία μας βούτυξε και μας πήγε τους δείκτες παρακάτω και αυτή η ανάκαμψη η οποία αναμένεται και οι επενδύσεις κλπ. Όλα αυτά μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν να πάρουμε τα πάνω μας πια, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Στόχος θεωρώ του κάθε επιχειρηματία είναι οι νέες επενδύσεις προκειμένου να καλύψει ό,τι μας έχει αφήσει η πανδημία τα προηγούμενα 2 χρόνια. Υπάρχει μία πρόβλεψη και από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Στορνάρα, για 6% έναν ρυθμό ανάπτυξης, το οποίο και σήμερα, αν έχω διαβάσει σωστά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώνει αυτή την ανάπτυξη. Αν δεν είναι 6 για τον κάθε επιχειρηματία, μπορεί να είναι
και 5 και 4, αλλά και με μια σωστή οργάνωση και με μια ομαδικότητα να μπορεί ο καθένας να φτάσει το 7, το 8 και το 9 και να μην υπάρχουν όρια. Ούτως ή άλλως ο καθένας μεμονωμένα ως επιχειρηματίας ξέρει να μετράει ποιες είναι οι πληγές, οι δικές του, και στη συνέχεια να το πάμε λίγο παρακάτω. Εξωστρέφεια, τι ακριβώς σημαίνει για εσάς ως επιτοπλίστων και περαιτέρω, για να το πάμε λίγο παρακάτω, κυρία Τζαντρίζου? Η αναζήτηση αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τα προβλήματα τα άμεσα που βιώνει η βιομηχανική περιοχή, να καλέσουμε τον κόσμο να μπορέσει να τα αναπτύξει, να τα εκφράσει, να υπάρχει μια συσπήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων, έτσι ώστε με διαφορετική δυναμική απήχηση να μπορέσουμε να ζητήσουμε, να ζητήσουν την επίλυση είτε από τα διάφορα υπουργεία, είτε από την περιφέρεια, είτε από τον Δήμο. Άλλωστε, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια διαρκώς και από την περιφέρεια και από τον Δήμο στα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής, έστω και αν γίνεται και με αργούς ρυθμούς. Αυτό φαντάζομαι είναι ότι επηρεάζει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ακριβώς, αυτή η καθυστέρηση, η αργή ρυθμή, γι' αυτό και το αίτημα από την άλλη, η κουβέντα που γίνεται και από όλους εσάς περί αυτοδιαχείρισης, για να το πω διαφορετικά, διότι οι ρυθμοί είναι άργοι και αυτοί οι ρυθμοί πρέπει να τρέξουν διαφορετικά, διότι τρέχει η επιχειρηματικότητα, διότι τρέχουν οι εξελίξεις, διότι η παγκόσμια οικονομία αλλιώς κινείται. Έχετε απόλυτο δίκιο, και από ό,τι με έχουν ενημερώσει υπάρχει υποεξέλιξη η ολοκλήρωση μελέτης από μια εταιρεία για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και την ανάλυση που έχουν ως επιλογές σχετικά με την ανάληψη της διαχείρισης από φορέα των εγκαταστημένων επιχειρήσεων. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει σημαντικά πορίσματα και αναλύσεις για την δυνατότητα μετάπτωσης στη διαχείριση της βιομηχανικής από τις ίδιες εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Έτσι δημιουργούνται νέες συνθήκες λειτουργίας, οικονομικότερες, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των αναγκών. Και σε αυτό πάλι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση που την έχει στηρίξει ο Περιφερειάρχης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το ζητούμενο το μεγάλο πάντα, το να προχωράμε και να κάνουμε βήματα μπροστά. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, κυρία Τζαντρίζου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά εγώ θα καλέσω τον κόσμο της βιομηχανικής περιοχής να έρθει το μεσημέρι, να δυναμώσουμε λίγο τη δύναμη και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το νέο εγχείρημα της καινούργιας θητείας που ζητάει το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή του κάθε επιχειρηματία, ο οποίος εδρεύει το λόγο και να απαιτείς και να διεκδικείς. Και να μαλώνεις ακόμα. Και μέσα από μια συζήτηση έντονη πάλι θα βγει ένα αποτέλεσμα. Σωστά. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία και στους υπόλοιπους υποψήφιους άντρες της ομάδας. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος θα παραμένω και θα βρίσκομαι στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ντολγεράκη. Γεια σας.